σύμφωνα με τους ιστορικούς της εποχής, της τότε εποχής. Ο αιμεταβαμμένος άρχος δεν υπερεύαιναν τους 280 κατοίκους. Οι εκτελεστέντες 35 συν 5 από τον πρώτο παγκόσμιο. Φανταστείτε το ύψος του ποσοστού. Στα κάθε λογής κείμενα που έχουν γράψει οι ιστορικοί μας, μπορεί η 13η Αυγούστου το 44 να φαντάζει κάτι το πολύ μακρινό σαν γεγονός. Όμως, ο χρόνος δεν κατόρθωσε να αλλοιώσει στη μνήμη μας τις εικόνες της φρίκης και του οδυρμού το ξημέρωμα της 13ης Αυγούστου το 44. Ειδικότερα σε αυτούς που υπήρξαν μάρτυρες στην πρώτη συγκέντρωση στο καθεδρικό μας ναό του Τιμίου Σταυρού. Από εκεί έδιωξαν ένα μικρό αριθμό παιδιών και γερόντων, από τους οποίους ο μοναδικός επιζών σήμερα είναι ο κύριος Ιωάννης Χατζάκης. Απόμειναν 35, εκ των οποίων 20 εκτελούνται στο Σάρχο και στη συνέχεια παίρνουν τους 15 εναπομείναντες, οδηγώντας τους μέσων Κρουσώνα για να συνεχίσουν στη Λίγισο και στα Ανόγια, και αφού τους χρησιμοποίησαν στην Ηλεϊδασία και στο κάψιμο των Ανογίων, τους οδήγησαν στον τελευταίο του σταθμό τα Σύσαρχα στις 22 του Ιδίου μηνός, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες στέσανε καζάνι και έβραζαν κρέα. Στη συνέχεια έπιναν ένα ποτήρι κρασί, τους έβαζαν στην άκρη του δέτη και αφού έπιναν το κρασί τους σκότωναν και πέφταν στο ριζιάκι. Μετά από λίγες ημέρες η προνοούσα φύση έβρεξε τόσο πολύ που κατέβασε τόνους λάσπης και τους σκέπασε όλους, προκειμένους να τους προφυλάξει από τα πάσης φύσεως αρπακτικά. 1940-44, 4 χρόνια σκλαβιάς δουλείας, ταπείνωσης, 4 χρόνια εξευτελισμού της ανθρώπινης προσωπικότητας, 4 χρόνια αδυσόπιτης υποδούλωσης, 4 χρόνια που έμειναν ανεξίτηλα γραμμένα για πάντα στα βάθη των αιώνων, βροντοφωνάζοντας ότι δεν πρόκειται να δώσουμε ποτέ συγχωροχάρτη στους εκτελεστές των πατεράδων μας, των αδελφών μας, των παππούδων μας και των θείων μας, παραμένοντας σταθερά προσιλωμένοι στην υπόσχεση τιμής που σας έχουμε δώσει και κάθε χρόνο την ανανεώνουμε, ότι πάντα θα φυλάμε θερμοπύλες με τις ίδιες θέσεις που θα παραμείνουν αναλύωτες, που είναι οι γερμανικές αποζημιώσεις.